Ζάλι προκαλούν τα ηλικιώδη ποσά που ξοδεύονται στη Μύκονο. Μόνο τον Ιούλιο, Beach Bar έκανε τζίρο 4 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Usain Bolt μόνο για ένα γεύμα ξόδεψε 88.000 ευρώ. Η λέξη οικονομική κρίση είναι άγνωστη στη Μύκονο. Οι διάσημοι που έχουν κατακλείσει το νησί ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Usain Bolt, που είναι κάτι περισσότερο από ανοιχτοχέρης και κάνει ρεκόρ στους λογαριασμούς. Μόνο για ένα γεύμα σε γνωστό εστιατόριο του νησιού του Ψαρού, ξόδεψε το ποσό των 88.362 ευρώ, σύμφωνα με το πρώτο θέμα. Ο γαλαντόμος Τζαμαϊκανός αθλητής μαζί με τους τρεις φίλους του ήπιαν την ακριβότερη σαμπάνια συνολικής αξίας 78.000 ευρώ. Έφαγαν αστακούς και ξόδεψαν μόνο για τα πουρα 2.100 ευρώ. Στη Μύκονο οι επιχειρηματίες κάνουν χρυσές δουλειές. Ακόμα και οι υπάλληλοι που κάνουν ελέγχους μένουν με το στόμα ανοιχτό. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Beach Bar στο νησί έκανε τον Ιούλιο τζίρο 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά προκαλούν ζάλι, όπως ζάλι προκαλεί το νησί στους διάσημους επισκέπτες του. Η Daily Mail υμνεί σε άρθρο της το νησί των ανέμων. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι το νησί ήταν το αγαπημένο για διακοπές της Grace Kelly, της Brigitte Bardot, της Jackie Kennedy. Στη Μύκονο κάνει διακοπές ο οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, μαζί με τη σύζυγό του, ξοδεύοντας μόνο για τη διαμονή του στον Άγιο Λάζαρο 30.000 ευρώ. Ενθουσιασμένη με το νησί είναι και η ηθοποιός Ουμπι Γκόλντμπεργκ, που περνά τις ωραιότερες διακοπές της ζωής της στο νησί των ανέμων.